μαζί Food and Travel. Ταξιδεύουμε στην Καραϊβική, μαγειρεύουμε με σίκα και φτιάχνουμε σαλάτες από όλο τον κόσμο. Σήμερα, παιδιά, αύριο σαλάτες με τη Real News. Σήμερα έχει κοψίδια. Έχει κοψίδια. Έχει σουβλάκια, τυλιχτά. Και να σας πω και την είδηση. Κακή, δεν το ξέρεις ούτε εσύ. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εδώ το βράδυ? Μέχρι τι ώρα? Με αγόρι μου, χάνεις. Θα φέρουν από τα άγραφα για την περιγραφή. Θα τους γεμίσουν εδώ με τυλιχτά, γύρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, το φίλο μου, τον Πολύζο. Μιλάγαμε για το μάτς νωρίτερα. Ο Γιώργος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: δεν μου λες τι θα φάνε τα παιδιά εκεί σήμερα που θα κάνουν την περιγραφή και θα ακούμε όλοι Real FM. Λέω: πού ξέρω εγώ θα φάνε. Θα έχουν φάει από το σπίτι τους. Όχι, μου λέει: θα στείλω από τα άγραφα πιτόγυρα. Θα στείλω πιτόγυρα για όλη την ομάδα και ό,τι άλλο θέλουν να παραγγείλουν. Σκεπαστή, κοντοσούβλι, καλαμάκια, χοιρινά ή κοτόπουλο. Μπορεί κάποιοι να κάνουν δίαιτα. Να έχεις τώρα το πιτόγυρο, κοίτα, να έχεις το πιτόγυρο. Μαρία, σταματάω, αλλά άκουφτω μόνο, κοίτα. Και να έχεις δίπλα και το καλαμάκι κοτόπουλο. Πες μου τώρα πόσο μακάκας πρέπει να είσαι για να κάνεις δίαιτα εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη χρονική στιγμή. Ρε, από Δευτέρα δίαιτα. Τι? Όλα. Όλα. Και για ορεκτικό το καλαμάκι κοτόπουλο και για κυρίως το πιτόγυρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Πολύζο που με πήρε τηλέφωνο από μόνο του. Ο Γιώργο, άγραφα, Βέικο 111 στο Γαλάτσι, Αιγαίου Κίνου Γωνία στη Νέα Σμύρνη και Τσούντα στον Άγιο Ελευθέριο, στα κάτω Πατήσια, ιστορικά καταστήματα και κυρίω ωραίοι άνθρωποι, παιδιά. Τι θα φάνε σήμερα τα παιδιά του Real FM που θα κάνουν εκπομπή? Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο ρε Πολύζο. Ματσάρα το βράδυ είπαμε, ματσάρα στο Real FM 97,8. Ματσάρα με φωνέ εξόχω ραδιοφωνικέ. Των καλύτερων sportcaster και σχολιασμό στο στούντιο και ζωντανή περιγραφή. Εντάξει, δηλαδή τώρα Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, Παύλος Παπαδημητρίου, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος στην περιγραφή. Παύλος Παπαδημητρίου και Παναγιώτης Περπερίδης στο στούντιο. Ναι. Και το Μιλτιάδη το φαντάζομαι, όπως έλεγα νωρίτερα, να μπαίνει γκολ από οποιαδήποτε ομάδα. Πάμε δυνατά και να φωνάζει γκολ! Γκολ, 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 γκολ. Ελπίζω να το κάνει για οποιαδήποτε ομάδα βάλει τον γκολ, έτσι, για οποιαδήποτε ομάδα λέω, για οποιαδήποτε ομάδα, όποια και να το βάλει. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά άμα το βάλει και άκη, έτσι πρέπει να φωνάξει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Και έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μου τον Γιώργο τον Πολύζο, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο μόνος του το πρωί του Σαββάτου και μου λέει: ρε Δημήτρη, αυτά τα παιδιά στο Real FM. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, ο Παύλος Παπαδημητρίου. Καλά, ο Μιλτιάδης δεν γίνεται να φάει από το Βόλο που θα είναι από τα γραφά, δεν γίνεται, θα φάει από το Βόλο εκείνος. Ο Παύλος Παπαδημητρίου και ο Παναγιώτης Περπερίδης, τι θα φάνε στο στούντιο, τα παιδιά, οι τηλεφωνήτριες, οι χολύπτες. Θα στείλω από τα άγραφα, από Βεϊκού 111 στο Γαλάτσι, θα στείλω τα πιτόγυρα, τα καλαμάκια τους και ό,τι άλλο θέλουν τα παιδιά για να είναι χορτάτοι όλοι. Γιώργος Πολύζος στο τηλέφωνο. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρότασή σου. Γεια σου Δημήτρη μου, είναι μεγάλη μας χαρά να προσφέρουμε στο Real FM, να προσφέρουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο και σουβλάκια πάνε μαζί. Έλατε, έλατε. Σε κάθε παιχνίδι παίρνουν φωτιά οι πισταριές. Οπότε ήταν αδύνατο να μην προσφέρουμε κι εμείς κάτι στο Real FM. Κάτι είναι και αυτό, μια ντόπα για εσάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά γιατί το είπα στα παιδιά και ξετρελάθηκαν. Άλλωστε δεν θα είναι και πολύ εδώ πέρα, θα είναι καμιά 5-6, το πω όπως στη Θεσσαλονίκη, καμιά 5-6-7 άτομα, ξέρεις τώρα. Όπως συνηθίζεται να είναι σε ένα παιχνίδι. Το είπα στα παιδιά και ξετρελάθηκαν. Πιστεύω ότι με αυτό το παιχνίδι πάντως θα κινηθεί και το delivery πάρα πολύ, Γιώργο, έτσι. Ελπίζουμε, γιατί η αγορά έχει κάτσει πάρα πολύ, οπότε είναι μια βοήθεια. Κοίταξε, ο λόγος που σε πήρα δεν ήταν μόνο βέβαια η προσφορά σου, η αυθόρμητη, η ανιδιοτελής, η πρωτοβουλία που πήρες να με πάρεις το πρωί τηλέφωνο, σήμερα πρωί του Σαββάτου. Η επικοινωνία μας έχει να κάνει με αυτά που έλεγα πριν με τον Βαγγέλη Αμπελιώτη, την ομιλία του Πρωθυπουργού και αυτά που περιμένετε εσείς οι επιχειρήσεις. Τώρα μιλάμε για τα ψητοπολία, μιλάμε για τα δικά σου, μιλάμε για τα άγραφα, μιλάμε όμως και για την κάθε επιχείρηση, το εστιατόριο, το κουτουκάκι, όποια επιχείρηση, ειδικά τώρα και με τα μέτρα να κλείνετε μετά τις 12, επλήγει περισσότερο. Τι ζητάτε ρε παιδί μου, τι ζητάτε Γιώργο, τι θα σας έδινε μια πραγματική ανάσα? Είπε ο Βαγγέλης και για τα δάνεια, ότι δεν δίνουν οι τράπεζες τα δάνεια όπως θα έπρεπε να τα δώσουν. Όχι, αυτό είναι αλήθεια, δεν τα δίνουν. Τα στοιχεία και αυτά που ζητάνε για να μπορείς να πάρεις ένα δάνειο θεωρούνται υπερβολικά για την εποχή.
Οπότε είναι πολύ δύσκολο κάποιο να πει και να πάρει δανεισμό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε, αν αυτό ο Πρωθυπουργός το έλυνε και έλεγε και έκανε μια νέα, με νέα του πρωτοβουλία, έκανε νέες συναντήσεις με τους τραπεζίτες και τους έσφιγγε λίγο, τους έτρεζε λίγο τα δόντια, να το πω. Αν και είναι σε. Δεν μπορεί να τρέξει και τα δόντια σε αυτή την εποχή. Δεν γίνεται. Θα βοηθούσε, το δάνειο θα βοηθούσε πολύ. Όλα θα βοηθούσαν και βέβαια. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα βοηθήσει περισσότερο είναι μια μείωση στις ασφαλιστικές φορές για να μπορέσουν να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας στα καταστήματά μας. Ναι, άλλο. Που θεωρώ ότι αυτό πονάει περισσότερο. Σίγουρα είναι σωστή η κατεύθυνση η μείωση του ενοικίου κατά 40% και για τους υπόλοιπους μήνες. Να μείνει η μείωση του ενοικίου. Βέβαια. Αυτά είναι όλα σωστή κατεύθυνση. Ό,τι μπορεί να μειωθεί είναι σωστή κατεύθυνση. Η τρίτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Βέβαια, αλίμονο και αυτό πολύ σημαντικό. Και είπε ο Βαγγέλης να υπάρξει και τέταρτη και πέμπτη ο Αμπελιώτης πριν από λίγο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη, μακάρι να μπορέσει να υπάρξει και τέταρτη και πέμπτη. Αλλά προφανώς είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Αν θυμάστε τώρα, πριν από 8-9 μήνες μιλάγαμε αν αυτό που παρέχει το κράτος, η κυβέρνηση είναι αρκετά. Και λέγαμε θα πρέπει να πάει βήμα-βήμα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Αυτά που θεωρούμε τώρα αρκετά, μετά από 2 μήνες μπορεί να είναι πολύ λίγα. Έχεις δίκιο. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε. Ναι. Θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μια καλή κατάσταση και βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα. Πάλι τα κρούσματα ανεβαίνουν. Ναι. Και δεν έχουμε την έκρηξη τώρα. Θα ανοίξουν τα σχολεία μεθαύριο. Θα έχουμε τα πρωτοβρόχια που λένε και τα πρώτα κρύα. Εκεί θα μαζευτούμε πάλι. Βέβαια είναι έξοδα για τον κόσμο. Να μην το ξεχνάμε ότι έχουν πολλά έξοδα, υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις. Υπήρχε κόσμος που δεν δούλεψε το καλοκαίρι, που δεν δούλεψε ο τουρισμός. Σωστό. Τα καταστήματα δεν δουλέψανε. Δίκαια δυσανασχετεί ο κόσμος, οι επιχειρηματίες που τα καταστήματα τους κλείνουν 12 η ώρα και καλά στο χώρο της εστίασης που είναι καθαρά χώρος της εστίασης. Εκεί μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Τα καταστήματα που δουλεύουν με το ποτό όμως 12 η ώρα είναι μεγάλο πρόβλημα και ιδίως Παρασκευή Σάββατο. Σκεφτείτε όλους αυτούς τους κόσμους, σκεφτείτε όλους αυτούς τους τζίρους που έχει χαθεί. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Χαθεί από την αγορά. Μην ξεχνάς ότι τα ποτά θέλαν να κλείσουν και πήρε μπάλα εσάς, όχι τις ταβέρνες. Πήρε. Τα ποτά θέλαν να κλείσουν. Και σου λέει για να μην διαχωρίσουμε μπάρα από εστιατόρια, σας πήρε και εσάς η μπάλα που εσείς αδικήσετε ουσιαστικά. Γιατί στα ποτά δημιουργείται ο συνωστισμός. Δεν δημιουργείται στις ταβέρνες, δεν είναι Γιώργο. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Απλά εσύ είσαι πολύ τίμιο παίκτη. Αυτή τη στιγμή έχουν πάθει ζημιά όλες οι επιχειρήσεις. Έχεις δίκιο. Δηλαδή είναι εστίαση, είναι όλοι. Η εστίαση βέβαια υποφέρει. Πρέπει να το τονίσουμε. Πραγματικά υποφέρει. Είχαμε συζητήσει κιόλας και πριν από αρκετό καιρό είχαμε πει ότι μια μεγάλη πτώση. Η πτώση είναι μεγάλη. Ελπίζω ο Γιώργο Πολίζο, ο Πρωθυπουργός, να συμπεριλάβει και τις επιχειρήσεις αυτές της εστίασης και τα μπαρς που επλήγησαν πολύ περισσότερο από άλλες αυτό το διάστημα. Γιώργο Πολίζο, σε ευχαριστώ για όλα. Σε καλό μάτσι να έχουμε απόψε. Σε ευχαριστώ για την προσφορά σου στο Real FM που ξέρω ότι αγαπάς και πολλές φορές έχεις φέρει στα παιδιά εδώ τα καλύτερα ψητά, τα καλύτερα κοψίδια και τον καλύτερο γύρο της Αθήνας που τα άγραφα έχουν. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για όλα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Επίσης, Γιώργο, γεια.